Πανουσιολογιότατε, εκπρόσωπε του Παναγιωτάτη Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, Πανουσιολογιότατε, εκπρόσωπε του Μητροπολίτη Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, εκπρόσωπε της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κύριε Συνταγματάρχα, εκπρόσωπε του Διοικητού Τρίτου Σώματος Στρατού, κύριε εκπρόσωπε της ΣΑΣ, κύριε εκπρόσωπε της Ναυτικής Διοίκησης Βορείου Αιγαίου, κύριε πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, κύριε πρώην πρόεδρε της Παμακεδονικής Αμερικής Καναδά, κυρία Βαλαλάντε, επιστέλω μέλος Ακαδημίας Αθηνών, κύριε εκπρόσωποι των φορέων της πόλεως, αγαπητά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλη της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, κυρίες και κύριοι, η μνήμη των εθνικών επετείων δεν είναι απλώς εκδήλωση ευγνωμοσύνης στους προτεργάτες των αγώνων, ούτε εξιστόρηση και έξαρση των ανδραχαθημάτων, των ηρωισμών και των θυσιών τους. Η μνήμη των εθνικών επετείων αποτελεί την αφορμή ενθύμησης αγώνων που διαμόρφωσαν το ιστορικό γίγνεσθε της φυλής μας. Γιατί η ιστορία, πέραν του ότι αποτελεί τον καθρέφτη των επιτευγμάτων ενός λαού, επέχει θέση αξιόμετρο που καταγράφει τους φυγμούς και τους παλμούς της καρδιάς ενός έθνους. Όποιος λαός δεν γνωρίζει την ιστορία του και δεν τιμά τους προγόνους του, δεν αντλεί διδάγματα από το παρελθόν, ούτε δύναται να ζήσει. Κάθε λαός βρίσκει στην ιστορία και στην έγκλη του παρελθόντος τα πρότυπα και τα υποδείγματα που στηρίζουν την εθνική του υπόσταση. Από αυτά αντλούνται η πηγή της ζωής του, τα ασφαλή συμπεράσματα και τα ηθικά κέρδη. Από τα νοήματα του παρελθόντος γαλουχείται, ποδηγεύεται και φρονηματίζεται η νέα γενιά. Λαοί και έθνη, για να αισθάνονται περήφανοι, αναζητούν στην ιστορία ηρωισμούς και θυσίες των προγόνων τους. Όμως καμιά ιστορία δεν είναι φωτοβόλος και τόσο διδακτική όσο η ιστορία της Ελλάδος, τη δημιουργό του δυτικού πολιτισμού και της δημοκρατίας, στην οποία ανατρέχουν, εμπνέονται και παραπέμπουν οι πολιτισμένοι λαοί προκειμένου να στηρίξουν τις δικές τους εθνικές επιδιώξεις. Δίκαια και εύλογα η σκέψη και η ψυχή των Πανελλήνων αυτές τις μέρες στρέφεται προς τους ηρωικούς προμάχους της Εθνεγερσίας του 1821, οι οποίοι θεμελίωσαν με υπεράνθρωπους αγώνες την ελευθερία της σύγχρονης πατρίδας μας. Κάθε 25η Μαρτίου οι νεότερες γενιές τιμούν με ομοψυχία, ευλάβεια και ευγνωμοσύνη τους ενδόξους προγόνους και ελευθερωτές του έθνους, αντλώντας από το παράδειγμά τους διδάγματα φιλοπατρίας και ευψυχίας. Η γιορτή είναι διπλή και λαμπρή. Θρησκευτική για τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, διότι μέσω αυτής πραγματοποιήθηκε η λύτρωση ολόκληρου του ανθρώπινου γένους, και εθνική για την ανάσταση του ελληνικού γένους από την αποτείναξη της φρικτής δουλείας 4 περίπου αιώνων. Ένα γεγονός κοσμοϊστορικό, το νεότερο μέγα ορόσημο της ελληνικής ιστορίας και του έθνους μας, η αρχή της ελεύθερης εθνικής ζωής. Η Εθνεγερσία του 1921 ήταν ένα επίτευγμα που οφείλονταν στις προσπάθειες όλων των Ελλήνων. Δεν προήλθε
ούτε από υποκίνηση ορισμένης κοινωνικής τάξης, ούτε από σύγκρουση οικονομικών συμφερόντων, ούτε από την ανάγκη πολιτικής μεταβολής που προκάλεσε η λαϊκή οργή καταρχόντων που κρίθηκαν ανάξιοι και έπρεπε να αντικατασταθούν. Η Επανάσταση του 1821 υπήρξε εξ ολοκλήρου έργο εθνικής ομοψυχίας, στρεφόμενη κατά του ξένου κυρίαρχου. Ολόκληρος ο ελληνικός λαός ήθελε την ελευθερία του. Οι αγώνες του 1921 κατέστησαν τη Νέα Ελλάδα άξια του παρελθόντος της, άξια της αρχαίας Ελλάδος. Όπως δε λέγει και ο ποιητής Ραγκαβής, η Νέα Ελλάδα απέβει η γη της δόξας, αλλά και η γη των δακρύων, καθώς κανένα άλλο έθνος στην Ευρώπη υπέστη τόσες θυσίες υπέρ της ελευθερίας, χύνοντας τόσο αίμα. Τιμώντας λοιπόν σήμερα την εθνική παλιγενεσία, ας μη παραλείψουμε να στρέψουμε τον άμετρο σεβασμό μας, την ύψιστη αναγνώρισή μας προς τους αφανείς ήρωες που ενσάρκωσαν με την πιο σεμνοπρεπή αφιλοδοξία το μένος και το σθένος του γένους, με την πιο ανιδιοτελή λεβεντιά το ιδανικό της φιλοπατρίας και το πνεύμα της θυσίας. Πριν κλείσω την σύντομη προσφώνησή μου και δώσω το λόγο στον κεντρικό μας ομιλητή, επιτρέψτε μου να τονίσω τη συμμετοχή της δοκιμαζόμενης Μακεδονίας μας στην εξέγερση του ελληνικού έθνους, η οποία προσέφερε ανυπολόγιστες θυσίες στον απελευθερωτικό αγώνα. Η Μακεδονία είχε την τιμή να είναι πρωτοπόρος στην εθνική αφύπνιση, γιατί εξαιτίας του ανώτερου πνευματικού επίπεδου στο οποίο βρίσκονταν κατά τους χρόνους της τουρκοκρατίας από πολλές άλλες επαρχίες της Ελλάδος, δημιουργήθηκαν σε αυτήν οι ειδικές εκείνες συνθήκες που ευνόησαν την γοργότερη ανάπτυξη του εθνικού και επαναστατικού φρονήματος. Απ' εδώ άλλωστε κατάγονταν οι περισσότεροι λόγοι και αστεί του εξωτερικού, οι οποίοι, στηρίζοντας την εκπαίδευση, διέδωσαν στη σκλαβωμένη Ελλάδα την φλόγα της ελευθερίας. Και μόνον αυτό το φαινόμενο μαρτυρεί την ελληνικότητα της Μακεδονίας μας. Είναι η άλλη όψη της Μακεδονίας, πέραν της ενεργούς συμμετοχής της στα πολεμικά και στρατιωτικά γεγονότα. Αλλά και γι' αυτά η συμβολή των Μακεδόνων επέδρασε στον αγώνα των λοιπόν Ελλήνων, αφού πολέμησαν ηρωικά κατά των Τούρκων δυναστών. Η Επανάσταση των Μακεδόνων στη Χαλκιδική, τον Όλυμπο και την Άουσα καθυστέρησε καθοριστικά επί ένα και πλέον έτος πλήθος τουρκικού στρατού, ο οποίος διαφορετικά θα προστίθετο στα λοιπά σώματα των Οθωμανών που ήδη συμπλέκονταν με τους αγωνιστές της Νότιας Ελλάδος και έδωσε την ευχέρεια στους Έλληνες να οργανώσουν καλύτερα τον αγώνα τους. Γεγονός που δυστυχώς δεν τονίζεται επαρκώς από τους ιστορικούς, όπως εφεϊός επεσήμενε πάντοτε στο λόγο του ο ακαδημαϊκός και ιστορικός Παναγιώτης Κανελόπουλος. Εκλεκτοί προσκεκλημένοι και αγαπητά μέλη της εταιρείας μας, όπως όλοι γνωρίζετε, η φετινή επέτειος της εθνικής παλιγενεσίας εντάσσεται στον εορτασμό των 80 χρόνων από τις ιδρύσεως της εταιρείας μας. Παράλληλα όμως, σύμπας ο ελληνισμός προετοιμάζεται να εορτάσει μεγαλόπρεπα το 2021 το κοσμοϊστορικό γεγονός της συμπλήρωσης 200 χρόνων από την απελευθέρωση της Ελλάδος και στις οποίες επετειακές εκδηλώσεις αναμφίβολα και δικαιωματικά τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε πανελλαδικό μερίδιο συμμετοχής θα έχει και η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών.
Με αφορμή τον εν λόγω επαιτειακό εορτασμό, η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών υλοποιεί 2 ερευνητικά προγράμματα που αναφέρονται στα επαναστατικά κινήματα στη Μακεδονία, τα πορίσματα των οποίων θα συμπληρώσουν το εν λόγω επιστημονικό κενό. Αυτός είναι άλλωστε και ο πρωτεύων ρόλος μας. Εκλεκτοί μας προσκεκλημένοι, για τη φετινή επέτειο καλέσαμε να κηρύξει τον πανηγυρικό η καθηγήτρια της νομικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κυρία Γιαννούλα Καρύμπαλη Τσίψιου, την οποία και εκ των προτέρων ευχαριστούμε θερμά. Η διακεκριμένη επιστήμον θα προσεγγίσει το θέμα της ιδεολογίας και των θεσμών που διαμορφώθηκαν μετά την Επανάσταση του 1821 από μία ιδιαίτερη πλευρά που δεν έχει μελετηθεί εις βάθος μέχρι σήμερα. Θα προσεγγίσει την Επανάσταση της 25ης Μαρτίου ως την αρχή της διαμόρφωσης μιας σπάνιας σύνθεσης από φιλελεύθερες ιδέες και θεσμικά επιτεύγματα, τα οποία ενσωματώθηκαν στα πολιτεύματα που διαμορφώθηκαν από τις εθνοσυνελεύσεις Επιδαύρου, Άστρους και Τριζίνος. Παράλληλα δε, θα αναφερθεί στη σχέση των πολιτευμάτων με την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων, στη διάκριση των πολιτιακών λειτουργιών και σε μία άλλη σειρά παρεμφερών ενδιαφερόντων ζητημάτων. Παρακαλώ πολύ την εκλεκτή καθηγήτρια, κυρία Καρύμπαλη Τσίψιου, να λάβει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, επίσημοι προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, όχι κατά τα ιωθώτα, αλλά από συνειδητή υποχρέωση, ευχαριστώ πρώτα απ' όλα θερμά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ιδιαιτέρως τον Πρόεδρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, κύριο Βασίλη Παπά, για την τιμή που μου έκαναν να με προσκαλέσουν ως ομιλήτρια στην απόψινή πανηγυρική εκδήλωση. Κυρίες και κύριοι, οι ειδικοί λένε ότι ο πανηγυρικός είναι μια από τις πιο δύσκολες μορφές λόγου. Αναφέρουν μάλιστα τον Ισοκράτη που για να συντάξει τον περίφημο πανηγυρικό του χρειάστηκε χρόνια πολλά, αλλά και τον Θουκυδίδη που για να μας χαρίσει τον μεγαλόπνο επιτάφιο του Περικλή χρειάστηκε και αυτός χρόνο πολύ και κόπο μεγάλο. Και αυτό γιατί είναι δύσκολο να μιλήσει κάποιος ταιριαστά για μεγάλα γεγονότα. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο δύσκολος είναι ένας πανηγυρικός που πρέπει να αναφέρεται στη θρυλική εποποιία του 1821. Μια εποποιία που όμοια της δεν έχει να επιδείξει ιστορία κανενός λαού, τόσο λόγω του ιδιότυπου χαρακτήρα, όσο και λόγω των αποτελεσμάτων της Ελληνικής Επανάστασης. Πράγματι, οι εξεγέρσεις άλλων λαών στρέφονταν κατά κατακτητών που επιδίωκαν την επιβολή πολιτικών συστημάτων ή αρνούνταν την ισοτιμία και την ισοπολιτεία. Αντίθετα, οι Έλληνες έλαβαν τα όπλα για να αποτινάξουν τη βαρβαρότητα, αφού είχαν να αντιμετωπίσουν κατακτητή που και τα ανθρώπινα δίκαια αρνιόταν στους κατακτηθέντες και σε ολοσχερή εξαφάνιση του έθνους και του πολιτισμού επιδιδόταν, μη ανεχόμενο στη συμβίωση με χριστιανικό, έστω και υπόδουλο, λαό. Αλλά και από άποψη αποτελέσματος, πουθενά δεν θα διαβάσει κάποιος ότι μια χούφτα σκλαβωμένος για αιώνες λαός ξεσηκώθηκε κατά του πανίσχυρου δυνάστη του και τον νίκησε,
αναγκάζοντάς τον από τη μέση της Ευρώπης, από τις πύλες της Βιέννης και της Βουδαπέστης όπου βρισκόταν, να πισωγυρίσει στην αφετηρία του, την Ασία. Εξάλλου, ιδιαιτέρως επιβάλλεται να προβληθεί και η οικουμενική σημασία της Εθνεγερσίας του 1821, η οποία σηματοδότησε πολιτικές και κοινωνικές ανακατατάξεις στην Ευρώπη. Ιδίως με τη διάδοση της αρχής των εθνοτήτων, που τόσο επίμονα η κρατεά ιερή συμμαχία αγωνιζόταν να περιορίσει, αν όχι να καταπνίξει. Για ένα γεγονός λοιπόν με τέτοιες διαστάσεις, δεν θα αποτολμήσω να εκφωνήσω πανηγυρικό, καθώς χαλεπών γάρ το μετρίος υπήν, όπως σοφά εξαγγέλει ο Θουκυδίδης στον επιτάφιο. Έτσι, με τη σκέψη ότι η εθνική γιορτή της 25ης Μαρτίου περικλεί για τους Έλληνες μια σπάνια σύνθεση φιλελεύθερων ιδεών και θεσμικών επιτευγμάτων, θα επιχειρήσω επιγραμματική, για να μην σας κουράσω, προσέγγιση της ιδεολογίας και των θεσμικών επιτευγμάτων του επαναστατημένου ελληνισμού. Ισχυρίζονται κάποιοι ότι ο φιλελευθερισμός και η δυτικού τύπου δημοκρατία είναι ασυμβίβαστα με τη νεότερη ελληνική πραγματικότητα, διότι η Ελλάδα εξαιτίας της τουρκοκρατίας δεν βίωσε την αναγέννηση, τον διαφωτισμό και πολύ περισσότερο τη μεταρρύθμιση στην κατεύθυνση της εκκοσμίκευσης του κράτους. Όμως, ένας τέτοιος ισχυρισμός δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Είναι βέβαια αλήθεια ότι η τουρκοκρατία απομόνωσε τους Έλληνες πολιτιστικά από την αναγέννηση και πολιτικά από τον ευρωπαϊκό διαφωτισμό. Ωστόσο, δεν πρέπει να αγνοηθεί ότι η αναγέννηση αναδεικνύει με σαφήνεια την νοσταλγία προς την κλασική ελληνική αρχαιότητα, με χαρακτηριστικό επίτευγμα των λογίων της εποχής, τη διάδοση στην Ευρώπη, για πρώτη φορά μετά την αρχαιότητα, του συγγραφικού πλούτου της ελληνικής αρχαιότητας. Ομοίως, δεν πρέπει να παρευλευθεί ότι και ο πολιτικός διαφωτισμός της Δύσης δεν υπήρξε προϊόν παρθενογένεσης. Το ελευθερωτικό αυτό κίνημα της συνειδήσεων, που έχει τις ρίζες του στους στοχασμούς του Λοκ και εκπροσωπείται από κορυφαίους διανοητές, όπως είναι ο Χιούμ, οι εγκυκλοπαδιστές και ο Καντ, άντλησε τις βασικές ιδέες και θέσεις του από το φιλοσοφικό κεκτημένο της αρχαίας Ελλάδας. Ερωτήματα του τύπου: πώς πρέπει να ζω, γιατί πρέπει να υπακούω, έχω το δικαίωμα να αυτοκυβερνώμαι, να ερευνώ τους νόμους και τη χρησιμότητά τους ή να ασκώ κριτική στους κανόνες της ηθικής. Δηλαδή ερωτήματα που άρχισαν να απασχολούν τους διανοητές από τον 15ο αιώνα, ήταν όλα προϊόντα αυτόνομου προβληματισμού που αναζητούσε απαντήσεις εκτός δοτών ιερών κειμένων. Ήταν όλα προϊόντα της ελεύθερης σκέψης που τόσο συστηματικά καλλιέργησαν οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι. Για παράδειγμα, ο Καντ, προσεγγίζοντας την έννοια του διαφωτισμού, το χαρακτηρίζει ως κίνημα που υλοποιεί την επιταγή του οράτιο «σάπερε άουντε», που σημαίνει «τόλμησε να είσαι σοφός» ή αλλιώς «τόλμησε να γνωρίζεις» ή «έχε το θάρρος να χρησιμοποιείς τον δικό σου νου, τη δική σου σκέψη», αποδίδοντας τη λατινική εκδοχή της ρίσης του Εσχύλου «τόλμησον φρονήν». Παρατηρούμε λοιπόν ότι οι πνευματικοί δεσμοί του υπόδουλου ελληνισμού με τα κινήματα της αναγέννησης και του διαφωτισμού
ανατρέχουν βαθιά στο παρελθόν. Άλλωστε, όπως έχει ευφυώς υποθεί, η πολιτισμική διαπήδηση είναι μια μακρά ιστορία ιδεολογικών αντιδανείων. Όμως, ο ιδεολογικός διαδανισμός που υποδηλώνει η σχέση αμφίδρομη λειτουργήσε και υπέρ του υπόδουλου και εν συνεχεία του επαναστατημένου ελληνισμού, οι δεσμοί του οποίου με το κίνημα του αδιαφωτισμού αναδείχθηκαν πολλαπλώς στην πράξη. Πράγματι, οι ανατρεπτικές ιδέες του ευρωπαϊκού διαφωτισμού συνδέθηκαν σε πρώτο στάδιο με τη λαχτάρα για παλιγενεσία και μεταλαμπαδεύτηκαν στις αρχές του 18ου αιώνα μέσω των παρικιών και με κύριο όπλο την ελληνική τυπογραφία στον υπόδουλο ελληνικό πληθυσμό, οδηγώντας στην ανάδυση του κινήματος του αποκαλούμενου νεοελληνικού διαφωτισμού. Πρόκειται για ένα ζωντανό, αισιόδοξο και μαχητικό πνευματικό κίνημα που με κορυφαίους εκπροσώπους τον Ρίγα Βελενστίνλη και τον Αδαμάντιο Κοραή διακήρυται μεταξύ άλλων την ελευθερία, τη δικαιοσύνη, την ανεξαθρησκεία και την αξία της παιδείας και των επιστημών. Η δυναμική του ιδιότυπου αυτού κινήματος λειτουργήσε ελευθερωτικά στην υπόδουλη Ελλάδα προς δύο κατευθύνσεις. Αφενός προς την κατεύθυνση της απελευθέρωσης από την προσήλωση στη δωτή αλήθεια, αφετέρου προς εκείνη της απελευθέρωσης από το δυνάστη, προετοιμάζοντας πνευματικά τους υπόδουλους δομιούς να λάβουν τα όπλα κατά του κατακτητή. Η έκρηξη του αγώνα της ανεξαρτησίας ενίσχυσε τους δεσμούς του επαναστατημένου ελληνισμού με τη διανόηση του διαφωτισμού. Η πολιτική φιλοσοφία που πρόβαλε τόσο από τα νομικά κείμενα της Επανάστασης, όσο και από λόγιες έντυπες πηγές, ήταν ο δημοκρατικός πατριωτισμός του διαφωτισμού. Οι ιδέες του Ρουσό και του Μιραμπό παρέμειναν σταθερά αποτυπωμένες στις συνειδήσεις της επαναστατημένης διανόησης. Ο νόμος των εθνών του Εμέρ ντε Βατέλ πρόσφερε το ενοιολογικό πλαίσιο για την κατανόηση της νέας πολιτικής υπόστασης των εμπόλεμων Ελλήνων, ενώ το έργο του Βόλνεϊ περί φυσικού δικαίου και φυσικών αρχών της ηθικής με κυρίαρχο το αξίωμα της ταύτισης ισότητας και δικαιοσύνης κυκλοφορούσε στα ελληνικά ως προσφορά του Εθνικού Τυπογραφείου. Επιπλέον, η έκρηξη του αγώνα αποτέλεσε πρόκληση για τη διανόηση του διαφωτισμού να περάσει από τη θεωρία στην πράξη. Ιδιαίτερα αξιοσημείωτος υπήρξε ο ενθουσιασμός των Ελλήνων σπουδαστών στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, καθώς και εκείνος των νεότερων διανοούμενων της Διασποράς, οι οποίοι έσπευσαν στην Ελλάδα για να πολεμήσουν και να συμβάλλουν στη δημιουργία ενός σύγχρονου κράτους στις απελευθερωμένες περιοχές. Μάλιστα, η συμβολή τους υπήρξε αποφασιστική σε δύο επιμέρους όψεις της επαναστατικής πράξης. Από τη μια μεριά, διατύπωσαν τις ιδεολογικές κατευθύνσεις του αγώνα της ανεξαρτησίας με τους όρους του πολιτικού φιλελευθερισμού και από την άλλη μεριά συνέβαλαν στη θεσμική συγκρότηση της νέας πολιτείας σύμφωνα με τα δυτικά πρότυπα οργάνωσης του κράτους παρά τη συχνή εναντίωση παγιωμένων συμφερόντων και τη διαρκή πίεση των ατελείωτων και εξουθενωτικών πολεμικών αναμετρήσεων. Με αυτά τα δεδομένα,
θα μπορούσε να υποθεί ότι η Επανάσταση του 1821 εκπέμπει πέρα από το εθνοαπελευθερωτικό και ένα δευτερογενές ιδεολογικό και πολιτικό μήνυμα. Και αυτό καθώς μετά από 4 αιώνες θεοκρατίας και δεσποτισμού το έθνος αναγεννήθηκε, όχι μόνο με τα άρματα, αλλά και με ένα πνευματικό οπλοστάσιο που σηματοδότησε την πορεία του προς μια δημοκρατική και φιλελεύθερη θεσμική συγκρότηση. Τούτο το οπλοστάσιο, αποτέλεσμα της ανασύνδεσης της Ελλάδας με την ευρωπαϊκή διανόηση, επέτρεψε την ανάπτυξη και την πολιτική χειραφέτηση του έθνους σε ένα εντελώς νέο σε σχέση με το οθωμανικό θεσμικό και πολιτικό περιβάλλον, διακόπτοντας, θα έλεγα, την ανατολική θητεία του ελληνισμού που μοιραία είχε απομακρύνει την Ελλάδα από τη Δύση. Προσφερόμενες πηγές για να ιχνηλατηθεί η αρχική προγραμματική διατύπωση των πολιτιακών ετοιμάτων της επαναστατημένης Ελλάδας αποτελούν οι τοπικοί οργανισμοί και κυρίως τα πολιτεύματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του αγώνα από τις εθνοσυνελεύσεις της Επιδαύρου, του Άστρους και της Τριζίνας στο πλαίσιο της προσπάθειας να τεθούν τα θεμέλια του ελεύθερου ελληνικού κράτους. Είναι άξιο θαυμασμού ότι οι διοικητικές αυτές πρωτοβουλίες λαμβάνουν χώρα αμέσως μετά την έναρξη της Επανάστασης. Και ενώ το ελληνικό τοπίο φαντάζει τραγικό στα μάτια του περιηγητή που γράφει με πίκρα και φρίκη. Ο Κορινθιακός κάμπος αφανισμένος, τα χωριά χαλάσματα, η παραλία κατάσπαρτη από σκελετούς ανθρώπων και ζώων. Μέσα στην κόλαση λοιπόν του πολέμου, οι Έλληνες αγωνιστές δεν αφοσιώνονται μόνο στα ζητήματα της διεξαγωγής του πολέμου και της στρατιωτικής και ναυτικής οργάνωσης, αλλά βρίσκουν το χρόνο να συγκροτηθούν και διοικητικά. Τούτο φανερώνει τη λαχτάρα των επαναστατημένων πληθυσμών για αυτοκυβέρνηση και πολιτική αυτοθέσμηση. Συναφώς, ο Νικόλαος Δραγούμης, αναφερόμενος στην πρώτη εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου, γράφει «Είναι αδύνατον να φανταστούν οι νεότεροι των έξαλλων ενθουσιασμών του έθνους, ότε μετά τυραννία 400 σχεδόν ετών, συνήρχε το δι' αντιπροσώπων ή να βουλευθεί κυριαρχικός περί των οικείων συμφερόντων. Οι δε επιζήσαντες διηγούν το ότι δάκρυα αίρεων εκ των οφθαλμών πάντων και ως εν ημέρα της Αναστάσεως ανταπεδίδοντο ασπασμοί». Ας ξεκινήσουμε όμως από την αρχή. Με την έναρξη του πολέμου, κάθε περιοχή που ελευθερώνεται σπέβδει να διαμορφώσει το δικό της διοικητικό καθεστώς. Έτσι, στην Καλαμάτα, αμέσως μετά την απελευθέρωσή της το Μάρτιο του 21, ιδρύεται η Μεσσηνιακή Γερουσία, που αποτελεί την πρώτη προσωρινή τοπική διοίκηση της επαναστατημένης Ελλάδας. Ακολουθεί τον Μάιο του 21 η συνέλευση στη Μονή των Καλτεζών και η ίδρυση της Πελοποννησιακής Γερουσίας, η οποία κυρώνει τον ομώνυμο προσωρινού και τοπικού χαρακτήρα οργανισμό. Έπεται το Νοέμβριο του 21 η συνέλευση της Δυτικής Χέρσου Ελλάδας στο Μεσολόγγι και η ίδρυση της εκεί Γερουσίας, η οποία ψηφίζει τον ομώνυμο οργανισμό επίσης προσωρινού και τοπικού χαρακτήρα. Τον ίδιο μήνα
συνέρχεται στα Σάλωνα, η συνέλευση της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδας, η οποία ψηφίζει την αποκαλούμενη νομική διάταξη της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος. Η τελευταία, αν και προσωρινού και τοπικού χαρακτήρα, περιέχει απαρχές πολιτεύματος, στις οποίες αξίζει να σταθούμε. Συγκεκριμένα, διακρίνει δύο εξουσίες. Την νομοθετική, την οποία αποκαλεί Εθνική Βουλή, και την εκτελεστική, στην οποία εντάσσει και τη δικαστική, αποκαλώντας την Άριο Πάγο. Επιπλέον, περιέχει είδος διακήρυξης των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των πολιτών, εξαγγέλλοντας κατ' ουσία ότι ο πολίτης ενός ευνομούμενου κράτους προβάλλει ενώπιον του κοινωνικού συνόλου ως φορέας πολιτικού λειτουργήματος, απολαμβάνοντας όχι μόνο δικαιώματα, αλλά βαρυνόμενος και με υποχρεώσεις που αποσκοπούν στη συνολική ευημερία. Κατά λέξη, λέει η διακήρυξη, η Ελλάς έχει δικαίωμα να ζητεί από κάθε Έλληνα την ευπίθιεν και την δικαιοσύνην. Και όταν δεν φυλάται ούτως δικαιοσύνην προς την ξένην ζωήν και τα ξένα κτήματα, ούτε ανεξαρτησία, ούτε ασφάλεια έχει βέβαια από την πατρίδα. Όταν πάλι ο πατριώτης δεν έχει ανεξαρτησία ούτε και ασφάλεια, η πατρίς πίπτει σαν αρχίαν και ομοιάζει ως αν να εσπάρισαν οι οδόντες του δράκοντος και γεννήθησαν άνδρες ένοπλοι εκφύσεως, καταπολεμούντες και αλληλοφθονούμενοι. Εις τη αυτήν ελεηνήν κατάσταση φθάνουσιν οι λαοί, όταν δεν γνωρίζουν όσα πρέπει να ζητούν και όσα να υπόσχονται αναμεταξύ των, όσα πρέπει να κάνουν και όσα να απολαμβάνουν από την κοινωνία. Δι' αυτό, λοιπόν, διακηρύττω μεν σήμερον εις τας επαρχίας τα αληθή του καθενός χρέη και δικαιώματα. Μετά τους παραπάνω τοπικούς οργανισμούς, που απέβλεπαν στην προσωρινή ρύθμιση των επιγουσών πολιτιακών αναγκών και λειτουργιών, κρίθηκε αναγκαία η ενιαία πολιτιακή σύνταξη της χώρας. Έτσι συνήλθε στην Επίδαυρο η πρώτη Εθνική των Ελλήνων Συνέλευση, η οποία ψήφισε την 1η Ιανουαρίου 1822 το προσωρινό πολίτευμα της Επιδαύρου. Το πολίτευμα αυτό, γνωστό και ως Σύνταγμα της Επιδαύρου, ήταν καταστρωμένο σε 110 παραγράφους, των οποίων προηγεί το προήμιο που διακήρυται την πολιτική ύπαρξη και ανεξαρτησία της Ελλάδας. Πάντως, η Εθνοσυνέλευση αναγνώρισε και διατήρησε και τις τοπικές διοικήσεις υπό την ηγεσία της κεντρικής διοίκησης, σε μια προσπάθεια αρμονικής διασύνδεσης της τελευταίας με τους πυρήνες αυτοδιοίκησης. Το πρώτο αυτό Σύνταγμα της Ελλάδας στηριζόταν σε μεγάλο βαθμό στα γαλλικά συντάγματα του 1793 και 1795 και απηχούσε τα αιτήματα του διαφωτισμού για φιλελεύθερους πολιτικούς θεσμούς και για δημοκρατικό σύστημα διακυβέρνησης. Ως συνταγματικό πρόγραμμα προκάλεσε το ενδιαφέρον μεγάλων πολιτικών στοχαστών της ελληνικής και της ευρωπαϊκής διανόησης, όπως του Αδαμάντιου Κοραή και του Τζέρεμι Μπένθαμ. Ο πρώτος, ο Κοραής, σχολιάζοντας θετικά την άντληση ιδεών από αλλοδαπά συντάγματα, γράφει «Η αρχή ότι οι νόμοι πρέπει να συμφωνούν με τα ήθη και τα έθιμα της χώρας και τας εθνικάς της περιστάσεις, είναι αληθής δια τους αστικούς και τους εγκληματικούς νόμους. Ουχή δε και δια τους θεμελιακούς νόμους, διότι
Ο συνταγματικός χάρτης μιας χώρας είναι ανάπτυξης φυσικών τινών νόμων. Επειδή δε οι άνθρωποι είναι της αυτής φύσεως, ο αυτός συνταγματικός χάρτης δύναται να αρμόσει εις όλους, τουλάχιστον τους φιλελεύθερους λαούς. Εξάλλου, ο Μπένθαμ, αξιολογώντας κριτικά το Σύνταγμα, διατύπωσε παρατηρήσεις που στόχευαν στην ενίσχυση του φιλελεύθερου χαρακτήρα του καθεστώτος με τη διασφάλιση του πλήρους ελέγχου των εκτελεστικών οργάνων από την νομοθετική εξουσία. Το πολίτευμα της Επιδαύρου, το οποίο είχε άλλωστε χαρακτηριστεί από την Εθνοσυνέλευση προσωρινό, λόγω των οφειλόμενων και σε αντιπαλότητες επικρίσεων περί ατελειών και ελλείψεων, αναθεωρήθηκε από τη δεύτερη Εθνική Συνέλευση που συνήλθε στο Άστρος. Η αναθεώρηση περιορίστηκε σε ορισμένες μόνο διατάξεις, ενώ διατηρήθηκαν όλες οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος της Επιδαύρου. Για το λόγο αυτό, το νέο Σύνταγμα δημοσιεύθηκε μεσούντος του Απριλίου 1823 ως νόμος της Επιδαύρου. Τέλος, σύμφωνα με τη ληφθήσα από την Εθνοσυνέλευση του Άστρους απόφαση για αναθεώρηση του πολιτεύματος μετά διετία, συνήλθε εν τέλει στην Τριζίνα η τρίτη Εθνοσυνέλευση, η οποία ψήφισε και δημοσίευσε τον Μάιο του 1827 νέο πολίτευμα υπό το όνομα Πολιτικών Σύνταγμα της Ελλάδος. Το αποτελούμενο από 150 άρθρα νέο αυτό σύνταγμα χαρακτηρίζεται ως πρότυπο φιλελεύθερου δημοκρατικού συντάγματος, το οποίο ξεπέρασε σε δημοκρατικές αρχές και ιδέες όλα τα τότε πολιτεύματα άλλων χωρών της Ευρώπης. Ωστόσο, η τυπική ισχύ του υπήρξε βραχία και η ουσιαστική ισχύ του σχεδόν ανύπαρκτη, καθώς με την εκλογή και την άφιξη στην Ελλάδα στις 18 Ιανουαρίου 1828 του κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια, η Βουλή με πράξη της ανέστειλε εκθέσμως την ισχύ του. Η συνολική αποτίμηση των πρώτων πολιτευμάτων παύλα συνταγμάτων της Ελλάδας οδηγεί στην κρίση ότι και τα τρία ανασυνδέουν τον νεότερο ελληνισμό με την αρχαία δημοκρατική παράδοση και παράλληλα τον ευθυγραμμίζουν προς τις νεότερες οικουμενικές κατακτήσεις, όπως είχαν τότε αποτυπωθεί στο Αμερικανικό Σύνταγμα του 1787 και στη διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη της Γαλλικής Επανάστασης. Θεμελιώδη βάση και των τριών συνταγματικών κειμένων αποτελεί η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας, η οποία αναδύεται από επιμέρους διατάξεις των δύο πρώτων πολιτευμάτων, ενώ διατυπώνεται ρητά στο Σύνταγμα της Τριζίνας, σύμφωνα με το οποίο η κυριαρχία ενυπάρχει στο έθνος και πάσα εξουσία πηγάζει εξ αυτού και υπάρχει υπέρ αυτού. Επίσης, και τα τρία πολιτεύματα του αγώνα δίδουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην προστασία των ατομικών δικαιωμάτων, ειδικότερα μεριμνούν μεταξύ άλλων για την προστασία της προσωπικής ελευθερίας, για την ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης, για την προστασία της ζωής, της τιμής και της ιδιοκτησίας και για την ελευθερία του τύπου. Σε σχέση με την ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης, αξίζει να εξαρθεί ότι η καθιέρωσή της επιδιώχθηκε με την έναρξη της Επανάστασης. Τούτο αναδεικνύει το μεγαλείο των νικητών, οι οποίοι παρακινούμενοι από τη χριστιανική εκκλησία
αντί εκδίκησης για τα μαρτύρια 4 αιώνων που υπέστησαν από τον κατακτητή εξαιτίας της θρησκείας τους, σεβάστηκαν την πίστη των ιτιθέντων. Αξιοσημείωτη στο στάδιο αυτό εμβριώδους ανάπτυξης των θεσμών είναι και η παρουσία διατάξεων που εκφράζουν ευρύ πνεύμα κοινωνικής δικαιοσύνης. Η ισονομία, η αποκήρυξη των ταξικών διακρίσεων, η κατάργηση της δουλείας και του δουλεμπορίου, η ίση και δίκαιη φορολογική μεταχείριση αποτελούν εγγυήσεις που στερεότυπα επαναλαμβάνονται σε όλα τα καταστατικά κείμενα της Επανάστασης. Αλλά και πέραν αυτού, οι επαναστατημένοι Έλληνες καθιερώνουν μέτρα κοινωνικής πρόνοιας, ανάγοντας την αγαθοεργία και τη δικαιοσύνη σε πρώτιστα πολιτικά καθήκοντα. Περαιτέρω, και τα τρία πολιτεύματα καθιερώνουν ρητά τη θεμελιώδη αρχή της διάκρισης των πολιτιακών λειτουργιών, διακρίνοντας μεταξύ νομοθετικής, εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας. Λειτουργίας. Συναφώς, περιορίζομαι να αναφέρω ότι η φορέα νομοθετικής εξουσίας αποτελεί το βουλευτικό σώμα που απαρτίζεται από εκλεγμένους εκπροσώπους του λαού των επιμέρους περιοχών της Ελλάδας. Επίσης σημειώνω ότι η εκτελεστική εξουσία κατά τα συντάγματα της Επιδαύρου και του Άστρους ασκείται από πενταμελές ετήσιας θητείας εκτελεστικό σώμα και από τους εκλεγμένους από αυτό 8 υπουργούς. Αξίζει ίσως να υποθεί ότι τα μέλη του εκτελεστικού σώματος δεν προέρχονται από το βουλευτικό σώμα, αλλά εκλέγονται από συνέλευση ειδικά αθροιζόμενη για το σκοπό αυτό. Διαφορετικά από τα προηγούμενα συντάγματα, το Σύνταγμα της Τριζίνας προβλέπει την άσκηση της νομοτελεστικής, όπως την ονομάζει η λειτουργίας, από ένα μόνο πρόσωπο, επταετούς θητείας, τον ονομαζόμενο κυβερνήτη, και από 6 υπουργούς, τους αποκαλούμενους γραμματείς της επικρατείας, οι οποίοι διορίζονται και πάβονται από την κυβερνήτη. Τέλος, σε ό,τι αφορά τη δικαστική εξουσία, σημειώνω ότι το Σύνταγμα της Επιδαύρου αναθέτει τη δικανική εξουσία στα δικαστήρια, τα αποκαλούμενα κριτήρια, προβλέποντας ένα γενικόν της Ελλάδος κριτήριο, επιμέρους γενικά κριτήρια στις κατατόπους κεντρικές διοικήσεις, ένα κριτήριο σε κάθε επαρχία και κριτάς ειρηνοποιούς για την επίλυση μικροδιαφορών. Εξάλλου, στη δικαστική εξουσία αναφέρεται εκτενώς και το Σύνταγμα της Τριζίνας, αναγνωρίζοντας 3 κατηγορίες δικαστηρίων, τα ειρηνοδικεία, τα επαρχιακά, αντίστοιχα των σημερινών πρωτοδικείων, τα ανέκλητα, δηλαδή τα εφετεία, και το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο που έχει ως έδρα αυτή της κυβέρνησης. Όμως, οι άντρες του αγώνα δεν περιορίστηκαν μόνο στην ψήφιση συνταγματικών κειμένων, αλλά αφοσιώθηκαν και στην οργάνωση των επιμέρους κλάδων της διοίκησης. Έτσι, εξέδωσαν νομοθετήματα περί διοικητικής διαίρεσης του κράτους, παρουσίασαν πρόγραμμα παιδείας που προέβλεπε στοιχειώδη μέση και ανώτατη εκπαίδευση, καθώς και την ίδρυση πρότυπου διδασκαλίου, εισήγαγαν δικαστικό οργανισμό και κατάρτισαν σχέδιο ποινικού κώδικα με τίτλο «Απάνθισμα εγκληματικών». Δυστυχώς, σε επίπεδο δημόσιας οικονομίας, μόνο στοιχειώδη μέτρα μπορούσαν να ληφθούν, τόσο διότι αυτή είχε ως αναγκαίο προηγούμενο τη διοικητική οργάνωση του κράτους, όσο και διότι η επιβολή και η ίσπραξη των φόρων δεν ήταν δυνατή. Οι αναπτύξεις που προηγήθηκαν οδηγούν καταληκτικά στο συμπέρασμα ότι οι Έλληνες αγωνιστές εν μέσω πολέμου
επιδόθηκαν στην οικοδόμηση νεωτερικού κράτους, προβαίνοντας τόσο στην ψήφιση συνταγμάτων, όσο και στην οργάνωση των επιμέρους κλάδων της διοίκησης. Το επίμοχθο αυτό έργο της οικοδόμησης του κράτους κατέληξε στο τέλος του αγώνα της ανεξαρτησίας στην ανάδυση μιας σύγχρονης πολιτείας με στέρεο νομικό και θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας, εμπνευσμένο από τις αρχές του διαφωτισμού και την ευρωπαϊκή εμπειρία, όπως αυτή διαμορφώθηκε κυρίως μετά τη Γαλλική Επανάσταση. Αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι με την ιστορική αλήθεια, θα πρέπει να παραδεχθούμε ότι στο 1821 βρίσκονται οι ρίζες του συνταγματικού και δημοκρατικού χαρακτήρα της ελληνικής πολιτείας. Στους αγώνες του επαναστατημένου έθνους περικλείεται η πεμπτουσία της νεοελληνικής δημοκρατίας, που μετά από διαλύματα και βίαιες διακυμάνσεις αποκαθίσταται αρχικά το 1843 και κατόπιν το 1862 και το 1864, θέτοντας έτσι τις βάσεις μιας αδιάπτωτης συνταγματικής παράδοσης για την νεότερη Ελλάδα. Η Επανάσταση του 1821, λοιπόν, είναι μια σημαντική καμπή, ένα καταληκτικό και ταυτόχρονα αφετηριακό σημείο της πορείας του ελληνισμού. Είναι το τέλος της Οθωμανικής κοινότητας των ορθοδόξων ελληνόφωνων υπηκόων της αυτοκρατορίας και η αρχή της ιστορίας των Ελλήνων πολιτών εντός ενός εθνικού κράτους. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η απελευθέρωση δεν κρίθηκε ούτε αποκλειστικά στα πεδία των μαχών, ούτε στα ευρωπαϊκά ανακτοβούλια με τα πρωτόκολλα και τις επεμβάσεις τους. Ήταν το αποτέλεσμα της απέραντης καρτερίας του λαού, της ανεξάντλητης αντοχής του και κυρίως της συλλογικά εκπεφρασμένης βούλησής του να διαμορφώσει νέους θεσμούς και διαμέσου αυτών τους όρους ενός πολιτικού αυτεξούσιου. Γι' αυτό άλλωστε και ο Μπενζαμίν Κονστάιν αναφέρεται στους Έλληνες επαναστάτες ως την κατεξοχήν εκδοχή του ελεύθερου ανθρώπου, που ενώ του λείπουν οι εξωτερικοί όροι των αστικών δικαιωμάτων, πολεμώντας τον δεσποτισμό, πραγματώνει τη χειραφέτηση της συνείδησής του. Έτσι, μαζί με την εθνική ελευθερία, κατακτάται και η δημοκρατική ταυτότητα του σύγχρονου Έλληνα πολίτη. Το όραμα των εξεγερμένων Ελλήνων μετουσίωσε τα πεδία των μαχών σε σύμβολα ελευθερίας ενάντια σε κάθε μορφή δεσποτισμού και αυταρχισμού. Και σε τούτη την αληθινά ιερή επέτειο, κυρίες και κύριοι, τα αθάνατα λόγια του Μακρυγιάννη ιχνογραφούν το πλαίσιο της πολιτείας που κληρονομήσαμε και που οφείλουμε να κληροδοτήσουμε στα παιδιά μας. «Τούτην την πατρίδα», λέει ο Μακρυγιάννης, «την έχουμε όλοι μαζί, και σοφοί και αμαθείς και πλούσιοι και φτωχοί και πολιτικοί και στρατιωτικοί και οι πλέον μικρότεροι άνθρωποι. Δουλέψαμε όλοι μαζί να την φυλάμε και να μην λέγει ούτε ο δυνατός εγώ, ούτε ο αδύνατος. Ξέρετε πότε να λέγει ο καθής εγώ?
όταν αγωνιστεί μόνος του να φτιάσει ή να χαλάσει. Να λέγει εγώ, όταν όμως αγωνίζονται πολλοί να φτιάξουν, τότε να λέει εμείς. Είμαστε εις το εμείς. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Να ευχαριστήσουμε θερμά την εκλεκτή καθηγήτρια κυρία Καρύμπαλη Τσίψιου για τον τόσο μεστό πανηγυρικό της λόγο. Θα θέλαμε και εμείς με τη σειρά μας να σας θυμίσουμε, κυρία Καρύμπαλη. Προηγουμένως όμως θα παρακαλέσω τον Γενικό Γραμματέα της εταιρείας μας, τον καθηγητή της Θεολογικής, τον κύριο Κωνσταντίνο Χρήστου, να διαβάσει το βιογραφικό σας. Ίσως θα πρέπει να το κάνουμε στην αρχή αυτό, αλλά δεν πειράζει. Κυρία Γιαννούλα Καρύμπαλη Τσίψιου, γεννήθηκε στη Δράμα, αποφύτησε από το Κολέγιο Ανατόλια, από το τμήμα νομικής της τότε Σχολής Νομικών Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, υπότροφος του ΙΚΙ, έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα του κλάδου ιδιωτικού δικαίου από το ίδιο τμήμα, ενώ το 1985 αναγορεύτηκε διδάκτρας νομικών επιστημών με βαθμό άριστα. Διήλθε όλες τις βαθμίδες της ακαδημαϊκής ιεραρχίας. Από το 2004 υπηρετεί ως καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας στη νομική σχολή με γνωστικό αντικείμενο το αστικό δίκαιο. Διατέλεσε εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κοσμήτωρα της Σχολής Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, διευθύντρια του τομέα αστικού, δικονομικού και εργατικού δικαίου και πρόεδρος της Νομικής Επιτροπής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Διδάσκει αστικό δίκαιο και δίκαιο κτηματολογίου σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα κινούνται στον χώρο του αστικού δικαίου, των γενικών αρχών, του εμπράγματου δικαίου και του κληρονομικού δικαίου, καθώς και στον χώρο του κτηματολογικού δικαίου και του δικαίου των αρχαιοτήτων. Σε αυτό το πλαίσιο έχει δημοσιεύσει βιβλίο το οποίο αναφέρεται στο ελληνικό εμπράγματο δίκαιο στη σειρά Property and Trust Law, τη International Encyclopedia of Laws. Έχει δημοσιεύσει άλλες 5 μονογραφίες και φυσικά ένα πλήθος άλλων εργασιών. Ιδιαίτερα, κάτι που ενδιαφέρει ιδιαίτερα εμάς τους πανεπιστημιακούς, έχει ασχοληθεί με την νομοθεσία για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, την οποία και έχει κωδικοποιήσει με σημείο εκκίνησης το νόμο 4009. Είναι πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Αστικολόγων, αντιπρόεδρος του Τελογλίου Ιδρύματος Τεχνών και μέλος επιστημονικών φορέων όπως της Εταιρείας Νομικών Βορείου Ελλάδος και της Μακεδονικής Ένωσης Εμπορικού Δικαίου. Σας ευχαριστώ. Τώρα θα ακολουθήσει ένα σύντομο μουσικό πρόγραμμα στο πιάνο, εθνικού περιεχομένου, με τον πιανίστα τον κύριο Άγγελο Ποιμενίδη. Thank you.
ακολουθούν δύο συνθέσεις του Μάνου Χατζηδάκη, Γκάλο Ματσάμπικο και Άσχο Περιστέρη. Thank you.
συνέχεια θα ακούσουμε δύο τραγούδια τα οποία έχει ερμηνεύσει ο μέγιστος τραγουδιστής Γιώργος Βαλάρας. Το όνομα αυτό, η μάνα του Αλέξανδρου και να το 21.
πρόγραμμα θα γνωρίσουμε δύο ακόμα συνθέσεις του Σταμάτη Σαμαντάκη, με όνομα πάλι από την αρχή και κύμα. Να ευχαριστήσουμε τον πιανίστα, ο οποίος ήταν εξαίρετος, τον Άγγελο Πλημενίδη. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για τη μεδιακή σας παρουσία απόψε στην εκδήλωση. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά για την εθνική μας επέτειο
και να κλείσουμε με τον εθνικό ύμνο.